λουλούδια από τη βάση μας. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο μου έλειψε το δέντρο. Μου έλειψε πάρα πολύ, αφού με το που μπήκα μέσα ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα, να ανάψω τα λαμπάκια και να καθίσω λίγα λεπτά να το χαζέψω. Εχθές την ώρα που επιστρέφαμε είπα δεν θα ανοιχτούν βαλίτσες, θα καθίσουν έτσι, θα ξεκουραστούμε και θα τις ανοίξουμε σήμερα. Ανοιχτήκαν εχθές τελικά οι βαλίτσες, διότι έριχνε τόσο πολύ βροχή την ώρα που γυρίσαμε, που όλες μας οι βαλίτσες ήταν μουσκεμά και κάποιες από αυτές μπήκε νερό. Σε αυτήν εδώ πέρα μπήκε, παρόλο που είναι πλαστική απ' έξω. Μάλλον μπήκε από το φερμουάρ και γίνανε κάποια από τα δώρα χάλια. Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω τώρα. Και αυτή εδώ που ήταν του Αλέξανδρου έγινε χάλια, γιατί είναι υφασμάτινη όλη. Αυτές οι δύο ήταν στεγνές. Τα άλλα όλα χάλια. Τα έχουμε βάλει εδώ πέρα τα δωράκια όλα πάνω στο τραπέζι να στεγνώσουν. Δεν μπορώ να σας τα δείξω τώρα, γιατί κλέβουν και βλέπουν τα δώρα κάθε χρόνο. Οπότε φέτος αποφάσισα να μην τα δείξω. Αλλά θα σας κάνω εννοείται haul για το τι πήρα για εμένα. Και τώρα πάω να βάλω λίγο τάξη εδώ στην κουζίνα. Επίσης και εδώ επικρατεί ένα χάος. Βάλαμε χθες το βράδυ ένα πλυντήριο. Βάλαμε τώρα μόλις άλλο ένα. Και εδώ είναι σίγουρα άλλα δύο. Και κάποια που έχω να πλύνω στο χέρι. Αυτά είναι τα κακά των διακοπών, η κούραση μετά, αλλά okay, δεν πειράζει, έχεις ωραίες αναμνήσεις. Ξέχασα να σας πω ότι όσο εμείς κοιμόμασταν το βράδυ, ήρθε ο Άγιος Βασίλης έξω από το σπίτι μας και μας άφησε αυτό εδώ πέρα για να του γράψουμε γράμμα. Οπότε σήμερα θα γράψουμε και γράμμα στον Άγιο Βασίλη, να ξέρετε που μπορείτε να τα βρείτε. Αμάξι θέλεις, τι αμάξι? Αμάξι. Αμάξι πιανού το αμάξι? Α, της Μπλουή. Α, γιατί προς στιγμή τρόμαξα. Και το τροχόσπιτο. Εντάξει αγάπη μου, θα πάρουμε. Λέω τι έγινε τώρα ξαφνικά. Όχι ότι έχω αυτό, αλλά θα πάω τώρα τις επόμενες μέρες οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε πρέπει να πάω να τα πάρω. Τώρα αύριο θα επιστρέψω σχολείο, ίσως προλάβω αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί όχι, έχω φυσικοθεραπεία. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία αυτά τα γράμματα. Είναι από Max. Τα πιο ωραία γράμματα έχει, να ξέρετε, στο Max, για να γράφουν τα παιδάκια γραμματάκι. Γράφει εδώ, αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη, γράψε, θέλω να μου φέρεις, για γράψε το. Μπούι, αμάξι, τσεπίτι. Το αμάξι της Μπλουή, ένα θα σου φέρει από τα δύο, Άγιος Βασίλης. Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη, φέτος ήμουν πολύ καλός. Εν τω μεταξύ, δείτε πόσο ωραίο γράφει από και από εδώ γράφει προς Άγιο Βασίλη και Σαρία. Τι ωραίο που είναι, πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραία ιδέα να το κάνετε με τα παιδιά. Ο Αλέξανδρος τώρα είναι καταχρώμενος. Πήγαινε στο δωμάτιο του, το φέρετε αυτοκόλλητο χοροπηδώντας από τη χαρά του. Τι διάλεξες, αυτή την κουτσουλιά? Τι είναι αυτό καλέ, κάτι το σκισμένο έβαλες ρε Αλέξανδρε. Φτάνει. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι θα το δώσουμε στον Άγιο Βασίλη. Για βρες ένα σημείο. Σε ποιο σημείο θέλεις, εκεί? Εντάξει, εκεί άστο. Και τις επόμενες ημέρες τώρα θα έρθει ο Άγιος Βασίλης να το πάρει. Για να διαβάσει τι θέλεις και να σου φέρει το δωράκι που θέλεις, εντάξει? Ωραία. Αγάπη μου, γάλα φέρνουμε την πέρα που έρχεται ο Άγιος Βασίλης να μας φέρει τα γράμματα. Δεν βάζουμε σήμερα γάλα. Αν θέλεις βέβαια, αλλά μπορεί να μην έρθει σήμερα ο Άγιος Βασίλης. Μπορεί να έρθει αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Στην αγαπημένη μου γωνίτσα, που είναι το πρώτο πλάνο από αυτή τη γωνίτσα που κάθομαι μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και πόσο ωραία είναι τα Χριστούγεννα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δείτε εδώ τώρα τι ομορφιά είναι αυτή. Λοιπόν, έχω καθίσει εδώ γιατί θέλω να σας δείξω κάποια δεματάκια που ήρθα και βρήκα έξω από το σπίτι να με περιμένουν. Εδώ πέρα έχω όλα τα PR πακέτα και δύο παραγγελίες, τις οποίες έχω κάνει εγώ όσο ήμουν στο Λονδίνο. Βρήκα κάτι το οποίο έψαχνα. Το άλλο το έχω παραγγείλει εδώ και ένα μήνα και ήρθε τώρα. Θα σας μιλήσω γι' αυτό. Και μου ήρθε δύο σετ, έχω παραγγείλει δύο σετ από 30 ανοξείδωτα κουταλομαχαιροπύρουνα. Και είναι αυτά εδώ τα θεϊκά, τα πανέμορφα, από Βίκο, πάρα πολύ ωραία. Είναι 30 και είναι το μοναδικό σετ που βρήκα σε τόσο καλή τιμή, που να είναι και ανοξείδωτο και να έχει μέσα και μικρό πυρούνι. Σε χρυσά μαχαιροπυρούνα δεν έβρισκες χρυσό πυρούνι, δηλαδή είχα φάει τον τόπο και όπου έβρισκα ήταν πανάκριβα ή έβρισκα κάποια άλλα τα οποία δεν ήταν ανοξείδωτα και ήθελα οπωσδήποτε ανοξείδωτα για να μην μαυρίζουνε. Και να δούμε βέβαια λίγο τα χαρακτηριστικά του.
Οδηγίες πλυσίματος. Για την προστασία και τη διατήρηση του χρώματος συνιστάται το πλύσιμο στο χέρι και όχι σε πλυντήριο πιάτων. Οκ, okay, αυτό το ξέρουμε για αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλιβας. Διακοσμητική επίστρωση PVD. Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν το γνωρίζω. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να σας τα δείξω. Το έχω ανοίξει. Το μικρό το κουταλάκι. Είναι αυτό εδώ. Άμα κάνει και focus πάνω στο κουτάλι θα είναι τέλειο. Να το. Το πιρούνι. Wow. Είναι τέλεια. Φανταστείτε τα αυτά πάνω σε ένα κόκκινο τραπεζομάντιλο. Τι όμορφα που θα είναι. Γιατί δεν μου κάνεις focus, καλή μου. Εδώ. Στο πιρούνι. Το κουτάλι το μεγάλο. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει που δεν είναι αυτά τα πολύ γυαλιστερά. Είναι ματ, που λίγο γυαλίζει. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Ματ όμως κάνει. Δεν κάνει σαν τα άλλα που έχω τα πολύ γυαλιστερά. Και ούτε είναι ελαφρύ, αυτά τα ελαφριά που τα νιώθεις ότι είναι σαν ψεύτικα, ούτε είναι πάρα πολύ βαριά να σε κουράζει. Είναι το τόσο όσο. Το μαχαιράκι. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει που κάνει αυτή εδώ την κλίση. Εδώ, στο πιάσιμο. Πάρα πολύ όμορφο. Και επιτέλους, τα έχω και χρυσά πυρουνάκια μικρά, τα οποία δεν τα βρίσκεις πουθενά σε κανένα τέτοιο σετ με χρυσά κουταλό μαχαιροπύρουνα. Πάρα πολύ όμορφα, πολύ χαρούμενη. 2 κουτιά τέτοια πήρα για να είμαι σίγουρη. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα ακόμα, αλλά ήθελα να είμαι σίγουρη να τα έχω. Και η επόμενη αγορά που έχω κάνει, άμα βρω και link για τα μαχαιροπυρούνα θα σας βάλω οπωσδήποτε, γιατί θα είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ οικονομικά. Πολύ οικονομικά, επειδή έχω κάνει έρευνα και έχω ψάξει πάρα πολύ, ξέρω τι σας λέω. Και επιτέλους ήρθε η δεύτερη μπαταρία από Canon αυτή τη φορά. Έλα. Σας είχα πει ότι είχε χαλάσει η μπαταρία της καμεράς μου και όταν μπήκα να ψάξω καινούργια μπαταρία, γιατί δεν θα έβγαινε το vlog μας, είδα ότι αυτή ήθελε πάνω από μήνα να έρθει, ενώ μια άλλη της, δεν θυμάμαι ποιες μάρκες, είναι μιας πολύ γνωστής εταιρείας που έχει μπαταρίες, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, ήταν ετοιμοπαράδοτη, οπότε παρήγγειλα την ετοιμοπαράδοτη για να έρθει να ξεκινήσω και πήρα και τις Canon και λέω όποτε με το καλό έρθει, ας έρθει. Βέβαια μια χαρά έχει βγει και αυτή που έχω τώρα στην κάμερα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Πάντως η τιμή αυτηνής που έχω τώρα στην κάμερα πολύ πολύ καλύτερη. Δηλαδή σύμφερε να πάρω 2 τέτοιες και να έχω, παρά αυτή εδώ της Canon, η οποία ήταν αρκετά πολύ ακριβή. Αλλά αυτή κρατάει πολύ περισσότερο από αυτή που έχω μέσα. Αλλά οκ, okay. Λίγο από εδώ λίγο από εκεί βγαίνει η δουλειά. Και τώρα πάμε στα PR πακέτα. Λοιπόν, για αρχή μου έχουν στείλει από Κονταλή αυτό εδώ το τέλειο το σετ, τα οποία πρέπει να είναι από αυτά τα χριστουγεννιάτικα ίσως τα σετάκια. Πάμε μετά σε L'Oréal Paris. Να το πω έτσι. Έχουμε Revitalift, έχουμε εδώ πέρα το serum, έχουμε την κρέμα με το υαλουρονικό, έχουμε την ορό με το υαλουρονικό και εδώ έχουμε Glow Skin. Δεν ξέρω. Τι είναι? Σπρέι είναι το νοτική λοσιόν. Το νοτική λοσιόν πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτά εδώ από L'Oréal. Επίσης, χίλια αγαπημένη Lancôme με αυτές τις υπέροχες τις τσάντες που έχει η Lancôme. Και τρελαίνομαι. Και το ρούτο δέσιμο. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Πόσο την αγαπώ τη Lancôme. Λοιπόν, έχουμε ένα σετάκι. Ουπς, τι έκανα. Αχ, τι ωραία. Έχει μέσα λαβή μπέλ. Και έχει, αχ, τι ωραίο σετ. Έχει body lotion. Έχει το άρωμα, το οποίο είναι και τα 100 ml από ό,τι φαίνεται, έτσι. Πρέπει να είναι το μεγάλο. Και έχει μέσα και travel size. Σας έχω πει επίσης ότι η Lancôme έχει και τον αγαπημένο μου ορό. Σας έχω μιλήσει άπειρες φορές για αυτόν τον ορό. Λοιπόν, πάμε σε αργουντάκι. Εδώ πέρα. Ο Αλέξανδρος είναι μέσα τώρα. Και δεν έχω πάρει χαμπάρι τι γίνεται εδώ, γιατί έχω κι άλλο ένα δώρο για εκείνον που μου στείλανε. Λοιπόν, όπου από ό,τι διάβασα φέτος, η συνεργασία με το αργουντάκι είναι με... Καθίστε να το διαβάσω για να μην σας πω κάτι λάθος. Αυτές τις γιορτές με το αργουντάκι, τον Goodies Burger House, μοιράζουμε σελίδες αγάπη στα παιδιά. Σκοπός μας φέτος είναι να γεμίσουμε με φαντασία, νηπιαγωγία, δημοτικά και ειδικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία και έχει μέσα κάποια από τα δωράκια, θεωρώ, έτσι, το αργουντάκι. Καλά, θα τρελαθεί ο Αλέξανδρος. Εδώ τι έχουμε? Είναι τουβλάκια. Τι ωραία.
Τι όμορφα που είναι. Καλά, ο Αλέξανδρος θα πάθει πλάκα τώρα. Θα τα στήσω εδώ. Έχουμε τσάντα πλάτης. Αργουντάκι. Έχουμε άλλη μία τσάντα πλάτης. Βιβλιοστάτες. Αυτό που ήταν πολύ ωραίο. Περιμένετε. Πολύ ωραίο αυτό που κάνει κάθε χρόνο. Τα goodies. Δεν καταφέρω. Ωραία, τα κατάφερα. Έχει έναν βιβλιοστάτη. Υπέροχο. Και εδώ έχει μετράω το ύψος μου. Και πάμε τώρα σε αυτό που μόλις ανέβηκα τις σκάλες και το είδα. Τρελάθηκα, παιδιά. Έχουμε Kills. Ημερολόγιο. Το ημερολόγιο της Kills. Και εννοείται θα διαβάσω και το χαρτί που μου έχουν γράψει. Καλώς ήρθατε στο μαγικό κόσμο της Kills. Αυτή τη στιγμή κρατά στα χέρια σου το Kills Advent Calendar, το οποίο περιέχει 24 skin care εκπλήξεις για εσένα. Απόλαυσε κάθε στιγμή των φετινών γιορτών και χάρισε στον εαυτό σου την περιποίηση, την φροντίδα που αξίζεις με τα εμβληματικά προϊόντα της Kills. Λοιπόν, πανέμορφο. Πανέμορφο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Kills που κάθε χρόνο μου το στέλνει το κουτάκι αυτό, γιατί πραγματικά αγαπώ Kills πολύ. Καλά, υπέροχο είναι. Υπέροχα τα σχέδιά του. Και λέτε να το ανοίξουμε παρέα να το δούμε μέσα, γιατί δεν το έχω δει καθόλου. Wow. Καλά, είναι υπέροχο. Και έχουμε εδώ έναν φάκελο, ο οποίος ήρθε και γράφει για τα μάτια σου μόνο. Και είναι από Bioten. Και έχει μέσα ό,τι χρειαζόμουν. Νομίζω βλέπανε τα vlogs μου, τα vlog μας. Δεν εξηγείται, έχουν δει τη σακούλα που έχω κάτω από τα μάτια. Θα τα χρησιμοποιήσω σήμερα κιόλας. Ξεκινάω, δεν το συζητώ. Χρειάζομαι τρελή ενυδάτωση στα μάτια. Και ήρθε μια τεράστια κούτα από Hasbro. Ένα κουτί εδώ. Και άλλο ένα κουτί εδώ. Δεν ξέρω τι έχουν μέσα, δεν έχω ιδέα. Θα φωνάξω τον Αλέξανδρο να τα ανοίξει εκείνος, εννοείται. Αφού είναι για τον Αλέξανδρο και δεν είναι για μένα αυτά εδώ. Και αυτά είναι τα οποία, παιδιά, έχω παραλάβει. Καλά, έχω τρελαθεί με το κουτάκι της Kills. Πρέπει να συμβεί αυτό εδώ, γιατί δεν με βλέπω καλά. Έχει φτάσει ο μαύρος κύκλος. Βασικά η σακούλα, όχι τόσο μαύρος κύκλος που βλέπετε. Δεν έχω μαύρος κύκλος, έχω μαύρες σακούλες. Μαύρες καλά, εντάξει, σκουπιδιών. Σακούλες. Λοιπόν, οπότε. Αλέξανδρα, άνοιξες. Πού είναι ο Αλέξανδρος? Πες του να έρθει, γιατί του έχω μια έκπληξη. Κοίτα τι στείλανε για σένα, μια εταιρεία. Σου στείλανε αυτό. Σου στείλανε αυτό το αρκουδάκι. Σου στείλανε αυτό για τα βιβλία σου. Σου στείλανε αυτά τα τουβλάκια. Και σου στείλανε και αυτή εδώ την τσάντα. Σου στείλανε και αυτό εδώ το μέτρο για να μετράμε το ύψος σου. Και μία άλλη εταιρεία που λέγεται Hasbro σου έστειλε αυτό. Ουχουχου. Τι έχει μέσα? Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Δεν το άνοιξα. Ανοίξτε το να δούμε. Αυτό που ήθελες από το Λονδίνο και δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Δεν το πιστεύω. Τα θυμάσαι που το είδες στο Λονδίνο και το ήθελες? Τι χερούλι. Για λάθα να το δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε Κλούντο Junior. Τέλειο. Και εδώ έχουμε τα Play-Doh, εντάξει, τα γνωρίζετε σίγουρα. Αυτό ακριβώς το κράταγε ο Αλέξανδρος σε ένα μαγαζί στο Λονδίνο. Και του είπαμε ότι επειδή είναι πολύ μεγάλο δεν μπορούμε να το πάρουμε. Και δεν το πιστεύω ότι σήμερα το ανοίγουμε εδώ. Πώς την είδατε τη χαρά του Αλέξανδρου, ο οποίος κάθεται και ψήνει τώρα μπισκότ, φτιάχνεις. Ωραία. Και αυτά. Λέω να σας αφήσω, παρόλο που ακόμα φαίνεται να έχει μέρα. Η ώρα κοντεύει 5. Αλλά θα σας αφήσω να το κλείσω αυτό το βίντεο. Λίγο να πάρω το χρόνο μου και σήμερα να ξεκουραστώ. Θα νυχτώσω σε λίγο, ναι, αγάπη μου. Για να μαζέψω δυνάμεις για τις επόμενες ημέρες του vlog μας. Γιατί ήδη είμαι έτσι λίγο κάπως πεσμένη. Έκανα και ένα τεστ διπλό πριν κορονοϊού και γρίπης, γιατί κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σε αυτό εδώ όλο το σύστημα, κάτι μου συμβαίνει, κάτι με περιτριγυρίζει, δεν ξέρω τι είναι αυτό που με περιτριγυρίζει. Ελπίζω να είναι κάτι απλό. Καλά, τέλειο αυτό, θα παίξουμε τζέγκα τώρα με τον Αλέξανδρο.
Αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και θα σας δώσω αύριο ραντεβού για το haul από Λονδίνο. Να δούμε τι αγόρασα. Έχω βάλει σε μια τσάντα ακόμα και τα παιχνίδια του Αλέξανδρου. Φέρε μου στο ανοίξω, έλα. Πεισματάρι. Γιατί θέλω να σας δείξω έτσι και ο Αλέξανδρος τι θέλησε να πάρει. Αλλά έχει πλάκα από αυτή την κουζίνα της Play-Doh. Ποιο εδώ. Εδώ πρέπει να κοίτα. Εδώ πρέπει να δείχνεις. Τι έφτιαξες για πες τους. Μπισκότο. Μπισκότο. Mm. Για να δούμε εδώ. Έλα. Θα σας τα δείξω έτσι για να δείτε τι επέλεξε και ο Αλέξανδρος. Αλλά πραγματικά ήταν τόσο περίεργο που γυρίσαμε σπίτι μας, έλεγε χθες ο Αλέξανδρος, θέλω την κουζίνα, θέλω την κουζίνα, θέλω την κουζίνα, αλλά του λέγαμε αγάπη μου δεν χωράει κάπου η κουζίνα, δεν θα είχαμε χώρο στην βαλίτσα καθόλου και σήμερα γυρίσαμε και το βρήκαμε εδώ, απίστευτο, τέλειο δώρο και για τον Αλέξανδρο και πραγματικά ήταν πολύ χαρούμενος πως το άνοιγε. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, ραντεβού πάλι αύριο με Λονδρέζικο Χόλ.